Τα θέματα του ΕΣΠΑ και της πρώτης φάσης του στρατηγικού αναπτυξιακού προγράμματος τέθηκαν επιτάπητος στο απόψινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας μίλησε στην κάμερα του TRT για το θέμα του ΕΣΠΑ εν ώψη της συνάντησής του με τον κύριο Χάν τη Δευτέρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μετά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μειωθεί κατά 31 εκατομμύρια. Δηλαδή έχει φτάσει στο ύψος του ΕΣΠΑ στα 401 εκατομμύρια ευρώ. Χρηματοδοτούμενο τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Ελλάδα. Το σύνολο δηλαδή της χρηματοδότησης. Οι σημερινές εντάξεις έργων έχουν το ύψος του προϋπολογισμού των 430 εκατομμυρίων. Για προχειρότητες της περιφέρειας μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Απόστολος Παπατόλιας, τονίζοντας παράλληλα την απεσιοδοξία του για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας αποτελεί απλώς αναμάσιμα παλαιότερων περιλήψεων στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, δεν εστιάζει στις μεγάλες προτεραιότητες, δεν επικυρωποιεί τους μεγάλους στόχους της περιοχής μας. Δυστυχώς, με μια τέτοια προχειρότητα δεν μπορούμε να αισθανόμαστε αισιόδοξοι για το αναπτυξιακό μέλλον της περιφέρειας. Ωστόσο, την αντίθεσή του εξέφρασε ο κύριος Βαγγέλης Μπούτας, ο οποίος υπογράμμισε πως το ΕΣΠΑ μοιράζει φτώχεια και ανεργία. Το ΕΣΠΑ είναι όνομα άλλαξη. Είναι το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Να μας πούν πρώτα πού μας έφτασαν τα προηγούμενα κοινωνικά πλαίσια στήριξης. Με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης που έφερε την ανεργία, που έφερε το ξεκίνημα των αγροτών, που έφερε ανάπτυξη, αλλά τα κέρδη φούσκουσαν τα πορτοφόλια των βιομηχάνων. Ακριβώς το ίδιο κάνει το ΕΣΠΑ, μοιράζει τη φτώχεια, την ανεργία, καταργεί εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή προωθεί αυτή την πολιτική που ανάπτυξης που συμφέρει στο μεγάλο κεφάλαιο. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης Ελευθέρων Θεσσαλών, Δημήτρης Μητσιούλης, έκανε λόγο για εξευτελιστικό προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ. Με προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή της περιφέρειας Θεσσαλίας για ένα χρόνο 140 εκατομμύρια ευρώ, για μας είναι εξευτελιστική αυτή η τιμή και η ποσότητα των χρημάτων, γιατί συμβολίζει ένα υπερκατάστημα που είναι στημένο, ένα καρτέλ που είναι στημένο στη Θεσσαλία. Επομένως, λεφτά από το ΕΣΠΑ που δεν άρχισαν να τρέξουν ακόμα, πρέπει όλοι μαζί, όλες οι παρατάξεις, αυτή τη στιγμή να σχεδιάσουμε το επιχειρησιακό πρότυπο της Θεσσαλίας, γιατί εμείς είμαστε που θα δώσουμε όθηση στον πρωτογενή τομέα, στον δευτερογενή και στον τριτογενή. Επιτέλους, ως αιρετή περιφέρεια, πρέπει να ανασκοπηθούμε. Τέλος, να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία ανάδειξης οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.